kadar her... Emi, aramaz! Valide! Sia!
ουράνιμον, ελεξηράν θάλασσα και έρευνο, κρίσιμον στρατού, και υπέρ του Κύριε το Θεό ημών, επιπλέον συνεργήσε, κατεποδώσε αυτούς εν πάση. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Ελεόμαστε και μακαρίας μνήμης και ομοίων απάψεις των ψυχών πάντων υπερπίστος και χαρτρίδος, ημών εκτρέως προμισαμένων και τόξων πεσόνων, της ιερής του έθνους ημών αγώσει, πάρτε και πρισκάτων, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής, πάρτε με έρμα εκουσιώτε και ακουσιώ. Oh.
διεφόρτου Αγίων Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριε Διοικητά του 542 Συντάγματος Ευζώνων, κύριε Διοικητά του Αστυνομικού Τμήματος Καλλίνου, κύριε Λιμενάρχα, κύριε Περιφερειακή Διακοινωνική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά. Πέρασαν 3/4 του αιώνα από τη μεγάλη μέρα της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Στην ιστορική πορεία των λαών υπάρχουν ημερομηνίες που καθορίζουν την απαρχή νέων περιόδων. Οι ημερομηνίες που αποτελούν περίλαμπους σταθμούς στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τέτοια ημερομηνία είναι και αυτή, της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Αποτελεί υπέροχο φωτεινό ορόσημο που διδάσκει διαμέσου των αιώνων πόσα θαύματα μπορούν να επιτελέσουν η πίστη στον Θεό, η αγάπη στην πατρίδα, η αφοσίωση στο καθήκον και η αφιέρωση στα ιδεώδη της ελευθερίας και της εθνικής αξιοπρέπειας. Πώς ήταν ο κόσμος στις ζωμένες μέρες του Οκτωβρίου του 1940, κυριευμένος από σύγκριο και φόβο. Ο πολιτισμός βρισκόταν στα πρόθυρα κατάρρευσης. Από το Σεπτέμβριο του 1939 είχε ξεσπάσει φοβερή έλαβα που ονομάστηκε Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η επικράτηση των δυνάμεων του Ολέθρου φαινόταν σαρωτική και ολοκληρωτική. Στην Ευρώπη, η Πολωνία, η Νορβηγία, η Δανία, το Βέλγιο και η Ολλανδία είχαν σαρωθεί και εξαφανιστεί αστραπιαία. Η θεωρούμενη κρατεά Γαλλία, στην οποία στήριζαν ελπίδες, είχε υποδουλωθεί. Γονάτισε κάτω από τα πλήγματα του βίαιου στρατού των Ναζί και λόγω εσωτερικής αποσύνθεσης. Η Αγγλία, εγκαταλελειμμένη από όλους αγωνίους, δίνοντας άοπλη μια απέλπιδα μάχη. Στη Δύση, η ΗΠΑ, με το μέγα οπλοστάσιο, μοναδική κατά κόσμο ελπίδα των καταδυναστευομένων και απειλούμενων λαών, ανέτοιμη καθώς ήταν, παρακολουθούσε μάλλον με απάθεια τα όσα συνέβαιναν στην Ευρώπη. Στα ανατολικά της Ευρώπης, η Σοβιετική Ένωση ερωτοτροπούσε ύπουλα με τον άξονα, προσφέροντας γη και είδωρ. Στην Άπα Ανατολή, η Ιαπωνία ενίσχυε αφιδώς τον Χίτλερ, απειλώντας σοβαρά την Αυστραλία και τις Ινδίες, ζωτικότητα τους συμμαχικούς χώρους. Αλλά και στο Νότο, όλη η περιοχή της Δυτικής και Κεντρικής Μεσογείου βρισκόταν κατά τον Α ή Β τρόπο κάτω από τον έλεγχο του φοβερού άξονα. Όλα τα Βαλκάνια, εκτός από την Ελλάδα, είχαν υποκύψει και γίνει πυθύνια όργανα των Γερμανοϊταλών. Παράλληλα, η πάντοτε πονηρή Τουρκία ενέπαιξε αμφιταλαντευόμενη τους πάντες. Έτσι, ο άξονας βρισκόταν στα πρόθυρα κατάκτησης της Μέσης Ανατολής, έτοιμος να προχωρήσει στη συνέχεια και στην Αφρική. Όλα έδειχναν ότι πλησίαζε ο καιρός που ο Χίτλερ, ο κάτος της Ιαπωνίας και ο Μουσολίνη, θα έδιναν τα χέρια μοιραζόμενοι τον πλανήτη μας. Τότε ήταν που ο Κύριος του κόσμου, αυτός που κατευθύνει την ιστορία των ατόμων και των λαών, κάλεσε τη μικρή μας χώρα την Ελλάδα να αναλάβει τον ιστορικό της ρόλο. Τη ζήτησε να σώσει ακόμα μία φορά την ελευθερία, την τιμή, τον πολιτισμό και την αξιοπρέπεια του ανθρώπινου προσώπου. Έτσι, την αρχή της 28ης Οκτωβρίου του 1940, οι Έλληνες όρθωσαν το ανάστημά τους στον άξονα, έτοιμοι να διδάξουν τους λαούς πώς να πεθαίνουν περήφανοι, ελεύθεροι και απροσκύνητοι. Και στη σκοτεινή εκείνη ώρα του θριάμβου της ανομίας, της βίας και της ανελευθερίας, έστησαν στις πίνδου μας τις χαόδες χαράδες και τις χιονισμένες κορφές, ισχυρότατο προπύργιο και ολόφραγμα στον φασισμό. Μέσα σε λίγες μέρες οι αμέτρητες ιταλικές λεγεώνες τρέχονταν σε άταρτη πηγή στα πρόστα βορειοϊπηρώτικα βουνά από τη δράκα των γενναίων Ελλήνων μαχητών, οι οποίοι χάριζαν την πρώτη νίκη στο στρατόπεδο των ελεύθερων εθνών. Ύστερα από την γρανιτόδη αντίσταση στο Καλαμά, ακολούθησε το έπος της Πίνδου και στη συνέχεια το μεγαλείο της Κοριτσάς και του Αρχιεροκάστρου, η δόξα της Τρεπεσίνας και της Κλεισούρας. Εκεί ιτήθηκε για πρώτη φορά η φασιστική αυτοκρατορία και υπέστη δεινή ταπείνωση ο γεμάτος αιωσφορική έπαρση άξονας. Τότε πήρε να αναθαρεί ο κόσμος, να απογοητεύονται οι δικτάτορες και να απελπίζονται οι τύρανοι. Έτσι συντελέστηκε το συγκλονιστικότερο θαύμα του 20ου αιώνα. Η δύναμη του δικαίου είχε συντρίψει την ηλική δύναμη. Η μικρή ιστορική χώρα του Αιγαίου, με εμπόδιο και ασπίδα την ένδοξη τρισχυλιακή ιστορία της, καταράκωσε την τότε πανίσχυρη αυτοκρατορία του υπερφύαρου Μουσολίνη και κέρδισε τον ανεπιφύλακτο θαυμασμό όλων, εχθρών και φίλων. Αυτόν ακριβώς τον θαυμασμό είχε εκφράσει ο συνταγματάρχης Γιάννης Μάτς και πρωθυπουργός της Νότιας Αφρικής, χαρακτηρίζοντας την 28η Οκτωβρίου του 1940 ως ημέρα που άλλαξε τον ρουτ της ιστορίας.
αλλά και ο στρατάκης του Σοβιετικού στρατού Γεώργη Ζούγκοφ είπε: «Εάν ο ρωσικός λαός κατόρθωσε να ορθώσει αντίσταση μπροστά στις πόρτες της Μόσχας, να συγκρατήσει και να ανατρέψει το γερμανικό χήμαρο, το οφείλει στον ελληνικό λαό που καθυστέρησε τις γερμανικές μεραρχίες όλο τον καιρό που θα μπορούσαν να μας γονατίσουν». Η γιγαντομαχία της Κρήτης υπήρξε το κορύφωμα της ελληνικής προσφοράς. Κυρίες και κύριοι, ο Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης έγραφε: «Εξ ιστορίας ανερθίσεις της αληθείας, το καταλυγόμενο ναυτής ανοφελές γίνεται δίηγμα. Και έτσι είναι πράγματι. Αυτό όμως το γνωρίζουν οι κοσμοεξουσιαστές και έτσι μεθοδεύουν την αφαίρεση της αλήθειας από την ιστορία, ούτως ώστε αυτή να γίνει ανοφελές, στην ουσία άχρηστο δίηγμα. Δηλαδή κάτι που δεν θα ωφελήσει τον κόσμο, και ειδικά την νεολαία, να πληροφορηθεί σωστά το παρελθόν και να διδαχθεί από αυτόν. Ξέρουν επίσης ότι κανείς δεν θα ταλαιπωρηθεί να ψάξει και να αναζητήσει την αλήθεια. Η έτοιμη γνώση, η οποία αποκτάται χωρίς σκόπο, είναι εύκολο δόνομα για τον μη υποψιασμένο πληθυσμό. Σήμερα, η παραπληροφόρηση, βασική αρχή της προπαγάνδας, κυριαρχεί από οι δήμονες σε πρόσφατες περιόδους εορτασμού της επαιτίου του όχι, ότι δηλαδή λίγο έως πολύ, εμείς οι Έλληνες είμαστε τρελοί, διότι είμαστε οι μόνοι μέσα σε όλη την Ευρώπη που γιορτάζουμε την αρχή του πολέμου, ενώ όλη η υπόλοιπη Ευρώπη γιορτάζει το τέλος του και την απόβαση στην Ορμανδία. Αυτό όντως είναι αληθές, αποτελεί όμως τη μισή αλήθεια. Ας δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Όταν ο Γκράτσι ξύπνησε τον Ιωάννη μεταξά στις 3 τα ξημερώματα, την ώρα που η φύση ησύχαζε και ο ελληνικός λαός κοιμόταν, ο ηγέτης της Ελλάδας αυτή την ιστορική στιγμή αποφάσισε τον έτοιμο πόλεμο και ίσως τον έτοιμο θάνατο. Επέλεξε τον πόλεμο, αν και ήξερε την αριθμητική διαφορά των δυνάμεων. Γνώριζε όμως και αυτό που έλεγε ο Δημοσθένης, ότι δηλαδή πόλεμος ένδοξος, ειρήνης εσχράς ερετότερος. Ένας έτοιμος πόλεμος είναι προτιμότερος από μια δημοτική ειρήνη. Έτσι έβγαλε το διάταγμα που έλεγε: «Έλληνες, τώρα θα αποδείξουμε εάν είμαστε άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποία εξασφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλο το έθνος να σε γερθεί σύσσωμο. Αγωνιστείτε δια την πατρίδα, τα γυναίκα, τα παιδιά σας και τα σιεράς μας παραδόσεις. Μην υπερπάντων ο αγών». Έτσι δημιουργήθηκε το έργο στους 40 στα βουνά της Βορείου Υπήρου. Και αυτοί που δεν το περίμεναν θαύμασαν, διότι αγνοούσαν όσα υπήρχαν στο DNA των Ελλήνων. Το καθήκον, το χρέος, το φιλότιμο ήθος, η ιερή υποχρέωση. Είχαν αγνοήσει αυτό που είπε ο Πέρσης στρατηγός του Ταντέχνης, ο Αρταβάνος στο Μαρδόνιο. Αλίμονο Μαρδόνιε, εναντίον ποιων ανδρών μας έφερες να πολεμήσουμε, οι οποίοι δεν αγωνίζονται για τα χρήματα αλλά για την αρετή. Γι' αυτό λοιπόν εμείς γιορτάζουμε την αρχή του πολέμου, την περήφανη νίκη μας, τον έτοιμο θάνατο των στρατιωτών μας, που μέσα του κουβαλούσε τη ζωή της ελληνικής ιστορίας. Θέλετε τώρα να μάθετε γιατί οι Ευρωπαίοι γιορτάζουν το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου? Ας δούμε λοιπόν την ηρωική τους αντίσταση. Όταν η Ελλάδα πολέμησε αντιστεκόμενη πάνω από 7 μήνες, συγκεκριμένα 219 ημέρες, η Νορβηγία αντιστάθηκε 61 μέρες, η Γαλλία υπερδύναμη της εποχής 43. Η Πολωνία 30, το Βέλγιο 18, η Ολλανδία 4, η Ιουγκοσλαβία 3, η Τσεχοσλοβακία 0, το Λουξεμβούργο 0, η Δανία 0. Οι Δανείοι μάλιστα έπεσαν τηλεφωνικώς. Συγκεκριμένα παραδόθηκαν σε έναν Γερμανό μοτοσυκλετιστή, ο οποίος μετέφερε τηλεφωνικώς στον Δανό βασιλέα αίτηση του Χίτλερ για διέλευση των ναζιστικών στρατευμάτων. Ο Δανός βασιλεύς τότε, σε ένδειξη υποταγής, παρέδωσε το στέμμα του στον μοτοσυκλετιστή για να το πάει στο Βερολίνο και στο Χίτλερ. Αλλά αυτά δεν λέγονται στη σημερινή Ελλάδα. Είναι απαγορευμένα. Αν εξετάσουμε τέτοιες ανθρώπινες απώλειες, οι νεκροί Έλληνες στρατιώτες ανήλθαν κατά τη διάρκεια των 219 ημερών στους 13.676. Κατά τη διάρκεια της τετραπλής κατοχής που ακολούθησε, τα κατοχικά στρατεύματα εκτέλησαν. Οι Αλβανοί 1.165 σε Πάργα, Μαργαρίτη, Παραμυθιά. Οι Ιταλοί 8.000, οι Βούλγαροι 25.000, οι Γερμανοί 50.000. Οι συνολικές απώλειες σε ποσοστό επί του πληθυσμού, εκτελέσεις, κακουχίες, μάχες ήταν για την Ελλάδα το 10%, 750.000, για τη Σοβιετική Ένωση το 2,8%, για την Ολλανδία το 2,2%, για τη Γαλλία το 2%, για την Πολωνία το 1,8%, για τη Γιουγκοσλαβία το 1,7% και το Βέλγιο το 1,5%. Αμήλικτη λοιπόν η στατιστική του αγώνα της προσφοράς, αμήλικτη και η αριθμή. Να λοιπόν η απάντηση στο γιατί αυτοί οι κύριοι γιορτάζουν το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πώς άλλωστε να γιορτάσουν την αρχή? Είχαν μήπως κάποιο αντίστοιχο όχι? Είχαν να επιδείξουν κάποιο θρίαμβο όπως η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, η Τσεχοσλοβακία, η Δανία, των σημερινών Ευρωπαίων που μας δίνουν σήμερα και συμβουλές, αντιστάθηκαν καθόλου? Τι να γιορτάσουν, τον
Έστω Χιτλέρ. Αν δεν βρισκόταν η Ελλάδα να καθυστερήσει την κάθετη του άξονα, δεν θα μιλούσαν σήμερα για το τέλος του πολέμου. Και ούτε αυτό ίσως θα το γιόρτιζαν. Αλλά οι πολιτικοί μας τρέμουν μήπως τους κατηγορήσουν να σηκώσουν κεφάλι. Και το σημαντικότερο, αποκλείουν τα Ελληνόπουλα από τη γνώση της ιστορίας. Τα σχολικά βιβλία δεν αναφέρουν τίποτα για την ηρωική αυτή ημέρα. Τα αποκόπτουν από τη συνειδητοποίηση της προσφοράς των παππούδων τους. Τα απομονώνουν από την αίσθηση του καθήκοντος προς την πατρίδα, του χρέους, της εθνικής προσφοράς. Τα καθιστούν άγνωστους πολίτες του κόσμου, αλωτριωμένους θαυμαστές αλλότριων πραγμάτων και αληθοριζόντων ηγετών. Η γνώση όμως είναι η καλύτερη απάντηση σε κάθε πολιτικά τη σοφιστή. 78 χρόνια ειρήνης κενά, οι εχθροί πρώτο πυλό, μεταφιεσμένοι σε φίλους τώρα. Αυτή τη φορά δεν απαιτούν μόνο την εθνική υποταγή μας, ζητούν και την ψυχή μας. Και εμείς εμφανιζόμαστε πρόθυμοι να θυσιάσουμε ό,τι ιερό και όσιο, προκειμένου να τους εξερμενήσουμε. Να εξερμενήσουμε το αχόρταγο τέρας του παγκόσμιου πλουτισμού. Ανίκανε να ψελίσουμε έστω ένα όχι. Και ποιος να πει το όχι, οι ηγέτες μας. Αυτοί οι περισσότεροι, πλανώντες και πλανόμενοι, κατάφεραν να βρεθούμε σε εκείνους που ήταν υπόχρεοι απέναντί μας. Οι ήρωες, με αυτούς τους αποκαθιλώσαμε προπολού, δεν μας συνέφεραν, ήταν πάνω από τα μέτρα μας. Οι ήρωες δεν βρίσκεις πια, παρά μόνο στα γήπεδα και στις πορείες. Όσο για τους αγίους, τους βάλαμε στην απομόνωση, ούτε στα ψηλά γράμματα των σχολικών βιβλίων δεν τους συναντάς. Οι αξίες κρίνονται πλέον στο χρηματιστήριο των αξιών. Ναι, η πατρίδα μας δεν τα πήγε καλά τον καιρό της ειρήνης και τώρα χρωστάμε παντού, στην Ευρώπη, στην Αμερική, σε όλο τον κόσμο. Αλλά σε αυτούς χρωστάμε μόνο χρήματα. Το μεγάλο ανεξόπλητο χρέος μας είναι στους ήρωες του 40-41. Αγαπημένη μου πατρίδα, σε βλέπω ταπεινωμένη και σε ονομάζω Ελλάδα. Σε βλέπω κλαίωσα και σε ονομάζω Ελλάδα. Σε βλέπω αδύναμη και σε ονομάζω Ελλάδα. Και σου λέω, κάνε υπομονή, δείξε καρτερία, εσύ γνωρίζεις από αυτά. 400 χρόνια ίσως σκλαβωμένη. Γεύτηκες μικρασιάτικες καταστροφές, βρέθηκες υπό τριπλή γερμανική, ιταλική και βουλγαρική κατοχή. Έχεις ακόμα παιδιά υπόδουλα στην κατεχόμενη Κύπρο. Περίμενε, σε λίγο γλυκοχαράζει. Ζήτω το έπος του 40, ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Μπράβο, ευχαριστώ.
Όπως κύριος ο Θεός τάξης τας ψυχάς αυτών ενθέτει και αναπαύονται, τα ελέγχει του την βασιλεία των ουρανών και άρχισαν αυτής αμαρτιών, άρα Χριστό το αδανά του βασιλεία και Θεό ημών ετη σώμεθα, του Κυρίου δε ηθόμε. Ο Θεός των ελληνμάτων και πάσης αυτός, ο των θάνατων καταπατήσεις με διάβολο καταβήσας και του κοντοϊσάγοντος. Αυτός Κύριε, άνθρωπος του λίγου σου και το πήγε πάντως πεσόντα σε δύο του μεθυρία σου του λένε αγώς πάντα και σχάτων πατέρα και δευτερολογό. Κοιτάξτε το ξέρεις αυτό, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο γλουερό, εν τόπο αναψύξενος, εν θα πέδρα ο Βηλίπης την αγμός. Πάρα μάλλον λαλού πρακτέν εν λόγω ιερού η διανία, καθώς γυμνώ άνθρωπος Θεός η κόρη σου, ότι και στην άνθρωπος είχε ο καμαρτής. Αυτό αυτές υπάρχει, η δικαιοσύνη σου έναρξη τελετής. Κατάθεση στεφάνων. Δημήρια, μπροστά, κύριε. Ο Δήμαρχος Σαλινίων, κύριος Ιωάννης Γαλουθής.
εκ μέρους της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μιχαήλ Μπούκης. Εκ μέρους της Εθνικής Αντίστασης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριος Ποθητός Μακούλιας. Ιδέως βουλευτής των Δεκανήσου και εκπρόσωπος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Μίκα Ιατρίδη. Ο διοικητής του 542 Συντάγματος Ετζών Καλύμνου, Συνταγματάρχης Πεζικού, κύριος Κωνσταντίνος Ζαλάκης. Ο λιμενάρχης Καλύμνου, πλωτάρχης λιμενικού σώματος, κ. Θεόφιλος Τρακάρης. Ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος Καλύμνου, αστυνόμος Β' κ. Σεβάγγελος Καραθάνος. Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Εφέτων Αξιωματικών Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου, κύριος Εμμανουήλ Λοΐζος. Ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, κύριος Αντώνιος Βαζανέλης. Ενός λεπτού σιγή. Thank you.
ανάκρουση εθνικού ύμνου. Atacó.
πατήσατε! Thank you.